Όλα αυτά τα περί εγκληματικής οργανώσεως, εγκληματικής συμμορίας κτλ. Δεν είναι μια ιστορία ολίγων ημερών, είναι μια ιστορία τουλάχιστον των τελευταίων 10 χρόνων. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε την δυνατότητα να μιλήσουμε, να απολογηθούμε. Εκτός βέβαια εάν μας καταδικάσουν χωρίς καν να απολογηθούμε, πράγμα το οποίο ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμβεί. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βρει ατράνταχτα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα που εδώ και 2 χρόνια, 3, 4 βρίσκεται στο προσκήνιο της δημοσιότητος με δεκάδες γραφεία σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία κυκλοφορούν, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και δημόσια, με 18 βουλευτές. Δεν είναι δυνατόν να είναι εγκληματική οργάνωση, δεν είναι δυνατόν να είμαι εγώ ο Αλ Καπόνε, ο οποίος στέλνω τους πληρωμένους εγκληματίες σε κάθε άκρη της Ελλάδος και να συνδέονται περιπτώσεις οι οποίες είναι πραγματικά αστείες και δεν έχουν καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Μέσα στο φάκελο των υποθέσεων οι οποίες κατατέθησαν υπήρχαν υποθέσεις σε οποίες υπήρχαν θύματα χρυσαυγίτες, και επειδή έκαναν μήνυση, γι' αυτό το λόγο αυτή η υπόθεση εντάσσεται μέσα στις εγκληματικές δραστηριότητες, εντός πολλών εισαγωγικών για μας, το εγκληματικές δραστηριότητες της Χρυσής Αυγής. Θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα σήμερα με το συναγωνιστή Ηλία, το συναγωνιστή Κασιδιάρη, και θα μιλήσουμε βέβαια και για την όλη σκοπιμότητα η οποία υπάρχει, σύμφωνα με την άποψή μας, πίσω από αυτή. Ήθελα απλά να ενημερώσω ότι η Χρυσή Αυγή έχει κάνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό και ό,τι εκμεταλλευτήκαμε όσες δυνατότητες μας έδινε το ισχύο νομικό καθεστώς για να περιφρουρήσουμε τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες μας. Και όταν πήγαμε και είδαμε με τον συναγωνιστή Παναγιώταρο την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την περασμένη εβδομάδα, όπου καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στον κύριο Δένδια, διότι όπως είπες αρχηγή, αυτός ο φάκελος με τις 32 υποθέσεις, εγώ θα πω ότι είναι για τα πανηγύρια, όταν έχει τον άλλον τον άνθρωπο στη Λέσβο που τον χτύπησαν, έκανε μήνυση και λέει ως μέλος της Χρυσής Αυγής και τώρα θα κατηγορηθεί αυτός ότι συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, ή την άλλη την περίπτωση με τα ανώνυμα τηλεφωνήματα που κάποιος έκανε φάρσα, ή άλλες περιπτώσεις όπου μέλη του ΠΑΜΕ, λέει, στη Ζάκυνθο, συνεπλάξαν με την αστυνομία επειδή έκανε διανομή τροφίμων. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε εμείς εγκληματική οργάνωση. Όταν πήγαμε, λοιπόν, θα κριθούν αυτά τα πράγματα, ελπίζω, όπως είπα προηγουμένως, από την ελληνική δικαιοσύνη και θα μας δοθεί και εμάς και η δυνατότητα να απαντήσουμε. Και σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, δεν θα ισχύουν τα παράθυρα των διαφόρων δικτατόρων του δελτίου των 8, όπου κόβουν και ράβουν τα πράγματα όπως θέλουν. Και όσο και αυτά τα φανταστικά περιπεδίων βολής, άλλοι γράφανε ότι δολοφονήσαμε Πακιστανό, ενώ είναι γνωστή η υπόθεση, μέσα σε αυτές τις υποθέσεις είναι και μια υπόθεση ότι 2, λέει, μέλη της Χρυσής Αυγής δολοφόνησαν έναν Πακιστανό στην πλατεία Συντάγματος. Και είναι γνωστό το περιστατικό. Έχουν συλληφθεί αυτοί οι δύο. Δεν είναι μέλη της Χρυσής Αυγής, το λέω και δημόσια. Ούτε κατηγορούνται για αυτό το πράγμα. Βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Ας τους καλέσει επιτέλους κάποιος εισαγγελέα να τους ρωτήσει αν είναι μέλη της Χρυσής Αυγής, αν τους έβαλε η Χρυσή Αυγή. Γιατί επιτέλους πρέπει να λάμψει η αλήθεια. Είπαμε ότι όλο αυτός ο βρώμικος πόλεμος γίνεται για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί έχουν δει ότι η Χρυσή Αυγή έχει μια τεράστια δημοσκοπική άνοδο το τελευταίο διάστημα. Μια δημοσκοπική άνοδο που δεν την περίμεναν. Ήλπιζαν αυτό που έλεγε η Παπαρίγα, ότι θα συρρυκνωθούμε, ότι θα μπούμε στο σύστημα, θα φορέσουμε γραβάτες και θα λέμε ψέματα. Δεν το κάναμε αυτό. Γι' αυτό και ανεβαίνουν τα ποσοστά μας. Φοβήθηκαν ότι πολύ σύντομα στις ευρωεκλογές εφημερίδες είχαν προβλέψει ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και στις δημοτικές εκλογές ότι θα αναλάβουμε τη διοίκηση Δήμων. Γι' αυτό το λόγο μας πολεμούν, γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει αυτή η εκστρατεία. Εδώ να μας φημώσουν δεν θα μπορέσουν. Όσο υπάρχει φωνή μέσα μας, με ό,τι μέσα διαθέτουμε, θα φωνάζουμε την αλήθεια. Θα φωνάζουμε για Ελλάδα, για πίστη, πατρίδα, ελευθερία. Και καλό όλους τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστρες, όλους τους φίλους και τις φίλες, να γίνουν η φωνή μας, να βγουν στα καφενεία, στους δρόμους, στις πλατείες, να φωνάξουν παντού πως η Χρυσή Αυγή είναι αθώα. Ένοχο είναι αυτό το αμαρτωλό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να αντέξει τις κατηγορίες μας και γι' αυτό προσπαθεί να μας τελειώσει. Αλλά θα τελειώσουν αυτοί, και θα τελειώσουν αυτοί από τη μνήμη του λαού, από την νέμεση η οποία μοιραία θα επέλθει, γιατί είναι ένοχοι για μία ύβρη. Ξεπούλησαν πατρίδα, έδωσαν γην και ίδωρο.